Και καλημερίζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα της πρώην Β' Περιφέρειας Αθηνών. Κυρία Ξενογεννακοπούλου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πώς είδατε χθες τον Πρωθυπουργό, κυρία Ξενογεννακοπούλου? Πιστεύω ότι ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η συνέντευξη, γιατί ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως επέλεξε να εμφανιστεί και να αναδείξει πολιτικό λόγο, έργο και πρόγραμμα σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, σε μια περίοδο που κρίνουμε ότι είναι μεγάλο το διακύβευμα και πρέπει να αναδειχθεί η πολιτική αντιπαράθεση. Μέχρι δυστυχώς τώρα όμως είχατε εμπάργκο. Δεν έγινε, αλλά τουλάχιστον από την πλευρά μας προσπαθούμε με κάθε μέσο να μιλάμε πολιτικά. Στο ΣΚΑΙ είχατε εμπάργκο όμως. Γιατί το σπάσε ο κύριος Πρωθυπουργός και δεν αφήνει εσάς ή κάποιους συναδέλφους σας να πάτε? Όχι, αυτή τη στιγμή όλα τα στελέχη και υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε πλέον να πηγαίνουμε στο ΣΚΑΙ μετά από τη χθεσινή. Ήταν ο Κατρούγκαλος πρωί-πρωί. Ναι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή πήγε ο Πρωθυπουργός. Εξήγησε ο ίδιος τους λόγους. Νομίζω ότι αυτό που κυριάρχησε αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Είναι υπέρ της επιλογής των πολιτών να έχουν μια πλήρη εικόνα όλων των πολιτικών απόψεων. Και εγώ θέλω να πω ότι το debate, ακόμα και με τον τρόπο που γινόταν, που κανείς μπορεί να έχει πολλές. Έτσι, να ασκήσει κριτική για τους παράλληλους μονολόγους, ήταν χρήσιμο, ήταν μια κατάκτηση για τη δημοκρατία μας αυτά τα 25 χρόνια. Δυστυχώς με ευθύνη και προσχήματα της αντιπολίτευσης δεν έγινε. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε έστω και μόνος του σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Εντάξει, με δύσκολες ερωτήσεις. Ο Πρωθυπουργός, από ό,τι φάνηκε, δεν ήθελε να πάει και να απαντήσει. Δεν ήθελε και το debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, κύριε Ξενογεννακοπούλου, όμως. Γιατί κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων Κούτρα, φάνηκε ότι υπήρχε η δυνατότητα από τη στιγμή που αποφάσισε να μην συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής που θα κρίνει τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Κούτρα, ξέρετε ότι ήθελε και τα δύο debate. Ήθελε και τα δύο debate που πάντα γινόντουσαν. Αυτό δεν φάνηκε στην πράξη. Και με τον κύριο Μητσοτάκη. Και μάλιστα πρότεινε όλες τις δυνατές ημερομηνίες. Δεν έγινε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αποδεχόμαστε και το σιωπητήριο της πολιτικής αντιπαράθεσης και μια λογική να πάμε χαλαρά στις εκλογές. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμες, άρα με πολιτικό λόγο αξιοποιούμε όλα τα μέσα και την πορεία στον κόσμο, στις γειτονιές, στις πόλεις, αλλά φυσικά και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα από τη χθεσινή συνέντευξη ότι υπήρχαν δύο στιγμές. Η μία είναι για το μακεδονικό και η άλλη για το Μάτι. Για το Μάτι δέχεται δρυμύτατη κριτική από την αντιπολίτευση του κ. Τσίπρας. Και για το μακεδονικό είστε ευχαριστημένοι εσείς και οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ. Και για το Μάτι ήταν αυτά που τον κατηγορούν. Εδώ λένε ότι ήταν υποκριτής. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ναι, έχει ένα χαρακτηριστικό που δυστυχώς λείπει από πολιτικές ηγεσίες άλλων κομμάτων και του παρελθόντος. Έχει τη δύναμη της αυτοκριτικής και το έχει κάνει σε κρίσιμες στιγμές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχει γίνει αντίστοιχα από πρώην πρωθυπουργούς για πάρα πολλά και πολύ πιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όπως λέτε για το θέμα του Μακεδονικού, νομίζω ότι είχε αναδειχθεί πια μια υποκρισία γύρω από αυτό το ζήτημα, γιατί αποδεικνύεται κάθε μέρα μέσα από και τις αποκαλύψεις που είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία και μυστική διπλωματία έκανε και είχε παραδεχθεί ως βάση λύσης μια διπλή ονομασία. Χωρίς να είναι ούτε έργα όμνης, δηλαδή για όλες τις χρήσεις, ήταν μόνο για τον ΟΗΕ, χωρίς δέσμευση των κρατών να αλλάξουν τη δική τους ονομασία και χωρίς συνταγματικές αλλαγές, ναι, βέβαια. Το θέμα με το συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Ξενογεννακοπούλου, είναι ότι εσείς συνομιλείτε και βάλετε τη λέξη εντός εισαγωγικών με τους πολιτικούς σας αντιπάλους, ενώ το πρόβλημα με το θέμα των Σκοπίων και τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι η κοινωνία. Δεν δεχτήκατε ποτέ ότι το 70% του κόσμου, καλός ή κακός, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, είναι απέναντι στη συμφωνία. Δεν ήθελαν την εκχώρηση του ονόματος, δεν θέλουν τη γλώσσα, δεν θέλουν την εθνότητα. Μα δεν τους ενδιαφέρει Πούτρα, τι κάνει ο Καραμανλής, τι έκανε το 2005 ή τι κάνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Πάνος Καμένος. Θα σας πω γιατί δεν είναι έτσι. Με την έννοια ότι ο κύριος Μητσοτάκης, όπως δυστυχώς και οι υπόλοιποι ηγέτες των άλλων κομμάτων, αλλά εγώ θα σταθώ στη Νέα Δημοκρατία γιατί είχε ασκήσει εξωτερική πολιτική σε κρίσιμες στιγμές για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, ενέτειναν και έκαναν παραπληροφόρηση στον ελληνικό λαό όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, δηλαδή χρησιμοποιούσαν όρους στη Βουλή για προδοσίες, για συναλλαγές, μέχρι και για τις συντάξεις, είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι έγινε συναλλαγή, δηλαδή δημιουργήσαν ένα κλίμα διχαστικό και ένταση στον κόσμο, ενώ θα μπορούσαν πολύ απλά να πούνε ότι εδώ έχουμε μια συμφωνία η οποία βασίζεται και βελτιώνει την εθνική γραμμή
του 2008, που βάλαν πλάτη τότε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και πολύ περισσότερο όταν οι ίδιοι θα έπρεπε με υπευθυνότητα να πούν ότι είχαν δεχτεί ως βάση λύσης μια πολύ χειρότερη. Δεν σας κάνει εντύπωση που δεν τόλμησαν να το φέρουν στη Βουλή και να το προχωρήσουν αυτό το σχέδιο? Γιατί δεν τόλμησαν? Γιατί ξέρανε ότι η κοινωνία είναι απέναντί τους. Γιατί ξέρανε ότι ο ελληνικός λαός είναι απέναντί τους. Θα μπορούσε πάρα πολύ άρα, εύκολα λοιπόν, να. Φοβήθηκαν. Θέλετε να πούμε ότι φοβήθηκαν? Ναι, φοβήθηκαν και δεν το έφεραν. Όχι, εγώ δεν νομίζω. Αλλά φοβήθηκαν. Όμως. Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα υπήρχε μια διαφορετική ισορροπία δυνάμεων στα Σκόπια εκείνη την περίοδο. Να σας θυμίσω ότι το 2008 ήταν ο Γκρουεύσκι, ο οποίος ήταν ακροδεξιός και εθνικιστής. Να τα λέμε έτσι. Θα ήταν πολύ πιο απλό να βγει η Νέα Δημοκρατία και να πει ότι τότε είχα μια εθνική γραμμή. Δεν είχα όμως τις ανάλογες δυνατότητες να τη φέρω και είχα και πιο εχθρική ίσως τη διεθνή κοινότητα. Αντί λοιπόν να βγουν θετικά και να πούν ότι τώρα που υπάρχει το momentum, που υπάρχει η στήριξη διεθνής και ευρωπαϊκή και υπάρχει και στην γείτονα χώρα ο ΖΑΕΦ που θέλει να βρεθεί λύση, θα μπορούσε λοιπόν να είχε καλλιεργηθεί το θετικό αυτής συμφωνίας και όχι ο διχασμός του ελληνικού λαού. Εμείς τηλητεύουμε αυτή τη στιγμή την υποκρισία και την πατριδοκαπηλεία. Και ξέρετε, ο κόσμος δεν έχει πάντα την πληροφόρηση. Κυρία Μέσα στην περίοδο της κρίσης και της ανασφάλειας, ακούει το Μητσοτάκη, ακούει το Κινάλ να μιλάνε για προδοσίες και μειοδοσίες και δημιουργείται ένα κλίμα. Σωστά είναι όλα αυτά, αλλά όμως απ' την άλλη θα πρέπει να δεχτείτε κι εσείς, γιατί έχετε περάσει από το Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν εντελώς λάθος ο τρόπος με το οποίο ο κύριος Κοντζιάς και ο κύριος Τσίπρας χειριστήκαν το θέμα. Αντί να καλέσουν εξ αρχής την αντιπολίτευση, τον Μητσοτάκη, την Μπακογιάννη, τον Καραμάλι, τον Παπανδρέου, το πρώτο να πάνε κατευθείαν και να τους πούνε: κοιτάξτε να δείτε, έχουν αλλάξει συνθήκες, έχουμε μια καλή κυβέρνηση απέναντι, αυτά που είπατε κλπ. Να πάμε σε αυτά τα τρία που είχατε συμφωνήσει εσείς όλοι μαζί να τα κάνουμε. Αντί να κάνω αυτό, είπανε, βάλανε πολιτική γραμμή να διασπάσουν την αντιπολίτευση. Έτσι, σου λέει ο Σαμαράς θα πάει απέναντι, ο Μητσοτάκης, που η οικογένειά του, ο ίδιος, η αδερφή του, ο πατέρας του ήταν υπέρ του συμβασμού, θα έρθουν μαζί μας, οπότε θα σπάσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν τακτική, λάθος πιστεύω, του Τσίπρα και του Κοντζιά σε ένα εθνικό θέμα, να πάνε να κερδίσουν πολιτικά και να μειώσουν την αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, εκεί, κύριε Φελέκη, εκεί χρεώνω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι απάντησε, ήταν λάθος πολύ χειρισμή. Απάντησε πολύ καθαρά χθες ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας είπε χθες ότι έκανε ενημέρωση συνεχώς και προς όλους τους αρχηγούς. Πιστεύω ότι ήταν αντίστροφο το πρόβλημα. Ο κύριος Μητσοτάκης, που στο κάτω-κάτω έχει πει με σαφήνεια και αυτός και ο κύριος Συρίγος και η κυρία Μπακογιάννη, άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα, ότι στο μέλλον και εφόσον έχουν την εντολή του ελληνικού λαού, όχι μόνο θα σεβαστούν, απλώς θα παρακολουθούν τη σωστή εφαρμογή της συμφωνίας. Ναι. Αλλά αυτό που υπερίσχυσε στη Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς, ήταν η λογική του να καλύψουν τα νότα της ακροδεξιάς και των σαμαρικών στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι αυτό τελικά ήταν εις βάρος του ίδιου του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Γιατί δημιουργήθηκε μία ένωση για ένα θέμα που είναι υποφελία. Κύριε Ξένο Γιανακοπούλου, δώστε μας ένα λεπτό για να πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να πάμε και στα υπόλοιπα πολιτικά θέματα που έχουν να κάνουν με τις εκλογές. Η ώρα είναι 10:30. Προγράμματα υγείας εξασφαλίζω για όλη την οικογένεια από τη Eurobank και την Eurolife ERB ασφαλιστική με προσιτό κόστος. Δύο εισιτήρια παρακαλώ. Προς την σειρά. Ναι, ναι, γιατί όχι. Ορίστε. Και να σας πω και κάτι. Παρακαλώ. Το φόνο τον έχει κάνει ο ψηλός. Αυτός που στην αρχή μας το δείχνει γλυκούλη. Ένας ξανθός. Ορίστε. Τα ωραία απρόβλεπτα. Καλό είναι να μένουν απρόβλεπτα. Για να μπορείς να προβλέψεις για όλα τα άλλα, στη Eurobank σε συνεργασία με τη Eurolife ERP ασφαλιστική, φροντίσαμε να έχεις με προσιτό κόστος μια πλήρη σειρά προγραμμάτων υγείας για σένα και την οικογένειά σου. Γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη και αυτό είναι το ωραίο. Προτεραιότητα στην υγεία της οικογένειάς σου. Προτεραιότητα σε σένα. Eurobank. Θέμα 104,6. Πάμε στο newmoney.gr και στην Όλγα Μπαλαφούτη για την καλή είδηση της οικονομίας. Τα καλά νέα της οικονομίας με τη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας. Το ιστορικό χαμηλό του 2% άγγιξε χθες η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου, καθώς συνεχίστηκε το ράλι στις αγορές κρατικών τίτλων. Τα ελληνικά ομόλογα κατέγραψαν νέα ιστορικά χαμηλά ρεκόρ, με τον δεκαετή τίτλο ενδοσυνεδριακά να φτάνει μέχρι και το 2,09% για να κλείσει εν τέλει στο 2,16%. Αυτά ήταν τα καλά νέα της οικονομίας.
Ώρα να προγραμματίσεις τις καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σου με το πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Έως και 15 Ιουλίου, διάλεξε το πακέτο διακοπών που σου ταιριάζει από το holidaymotions.com και κέρδισε 15πλάσιους Go4More πόντους. Μάθε περισσότερα στο go4more.gr. Επιστρέφουμε στην συνέντευξή μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, υποψήφια βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα της πρώην Β' Περιφέρειας Αθηνών και τώρα υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Κυρία Ξενογιανακοπούλου, ορίστε κύριε Φελέκη, βιάζεται να σας ρωτήσει, κύριε Ξενογιανακοπούλου. Όχι, εγώ λέω να φύγουμε από τα να φύγουμε, μακεδονικά. Ναι, βεβαίως, γιατί διαβάζω εδώ ότι οι πυρήνες, ο Γιωτόπουλος και άλλοι 3-17 Νοέμβρη ετοιμάζονται για να αποφυλακιστούν. Τι γίνεται με αυτό το ποινικό κώδικα, κυρία Ξενογιανακοπούλου? Έχει σηκωθεί πολύ σκόνη. Δεν ισχύει. Είναι μια άλλη παραπληροφόρηση η οποία δυστυχώς θέλει να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα. Δεν θα βγουν δηλαδή αντί έξω. Να μιλάμε για τα πραγματικά διακυβεύματα. Να πω δύο λόγια για τον ποινικό κώδικα. Ναι. Καταρχάς, έχει ξεκινήσει με μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή διαπρεπών και κορυφαίων νομικών ήδη από το 2011. Γιατί, συγγνώμη κύριε Ξενογιανακοπούλου, δεν συνηθίζω να διακόπτω. Γιατί αυτό αποτελεί επιχείρημα? Όλοι οι νόμοι. Όλοι οι νόμοι. Να ολοκληρώσω όμως τη σκέψη μου. Αν δηλαδή και απέναντι, αν τον κάνατε ένας, ας τον έκανε, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Και εκεί θα συμμετείχαν κάποιοι. Δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω. Με διακόψατε το ποινικό κώδικα. Παρακαλώ, ορίστε κύριε Ξενογιανακοπούλου. Να πω ένα σκεπτικό. Λοιπόν, λέω ότι έχει ξεκινήσει από το 2011. Έτσι είναι η διαδικασία των κωδίκων, δηλαδή είναι μια επώδυνη και επίπονη και μακρά διαδικασία η οποία περνάει πάρα πολλά, από πάρα πολλά κύματα επεξεργασιών επιστημονικών. Στη συνέχεια έγινε μια διαβούλευση 6 μήνες με όλες τους νομικούς της χώρας, τους συλλόγους, με τα πολιτικά κόμματα. Δεν είναι κάτι το οποίο βγήκε την τελευταία στιγμή και πρόχειρα. Και πολύ περισσότερο όταν ήρθε στη Βουλή, να σας θυμίσω ότι ήταν οι περισσότεροι υπέρ, δεν μπήκανε στη Βουλή για άλλους λόγους, επειδή δεν ήθελε η Νέα Δημοκρατία να έρθει, επειδή θα προκυρήσει όντουσαν εκλογές σε λίγες μέρες. Μέχρι και ο κύριος Βενιζέλος και το ποτάμι, και ο κύριος Βενιζέλος που ξέρετε ότι έχει και μια πολύ σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, ως διαπρεπής νομικός είπε ότι επιτέλους ήταν η ώρα να έρθει ένα σύγχρονο στοιχείο του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού να αποτυπωθεί και στη δική μας ποινική νομοθεσία. Τώρα, για αυτό που λέτε όσον αφορά τις αποφυλακίσεις, η δήλωση χθες του κυρίου Καλογύρου είναι σαφής ότι για τους πολυσοβίτες όχι μόνο δεν είναι πιο ελαστικό, αλλά γίνεται και πιο αυστηρό το πλαίσιο. Από τα 19 πάει στα 25 χρόνια. Επίσης, όσον αφορά την ηλεκτρονική επιτήρηση, το βραχιολάκι. Αυτό που λέμε, το ενεφόρο να πω. Αυτό ρητά απαγορεύεται για να μην δημιουργούμε κλίμα για 17 Νοέμβρη και για ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί ισόβια. Όταν λέτε ρητά απαγορεύεται από τον νόμο για ισοβίτες να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Από εκεί και πέρα γίνεται πιο αυστηρή η έκθεση της ποινής για τα πλημελήματα. Γιατί ξέρετε, δεν απαγορεύεται, κύριε Ξενογιανακοπούλου, μπορεί να προσφύγουν στο δικαστικό συμβούλιο και εκείνο να αποφασίσει αν θα κάνει δεκτό το αίτημά τους ή όχι. Όχι, για τους ισοβίτες είναι σαφής ο νόμος. Δεν επιτρέπεται να υπάρξει ηλεκτρονική επιτήρηση με βραχιολάκι. Εκεί είναι σαφής και κατηγορηματικός και ο Υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε. Δηλαδή τα πλήρη πρέπει ποινιά να εκτίσουν όλη την ποινή πριν. Σύμφωνα με τον νόμο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει αποφυλάκηση με όρους για το βραχιολάκι στο σπίτι τους ή οτιδήποτε άλλο. Για τους πολυισοβίτες λέτε, απαγορεύεται. Και για τους ισοβίτες απαγορεύεται. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει όλη αυτή η φημολογία που λένε ότι όλοι αυτοί θα μπορούν να βγουν και είπατε διάφορα ονόματα. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα ο ποινικός κώδικας και ήδη και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης λέει πότε και με ποιους όρους, αφού εκτιθεί ένα ποσοστό της ποινής, μπορεί κάποιος, και πάλι με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, μάλιστα, να αποφυλακιστεί. Άρα δεν ισχύει όλη αυτή η παραφιλολογία που προσπαθεί να καλλιεργήσει μία παραπληροφόρηση και ένα φόβο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα και στα θέματα της οικονομίας, που νομίζω εκεί θα φαντάζομαι και εσείς θα εστιάζετε την κριτική σας και θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικά. Υπήρξε μία, θα έλεγα, παράθεση όλων των επιχειρημάτων σας στις ευρωεκλογές, όπου όμως η κυβερνητική πρόταση αποδοκιμάστηκε. Έχετε ελπίδες ότι τώρα μπορεί να έχει μια διαφορετική στάση η κοινή γνώμη απέναντι σας? Σε ένα μήνα, τι μπορεί να αλλάξει σε ένα μήνα? Κοιτάξτε, καταρχάς είναι διαφορετική η μάχη που δίνουμε τώρα. Οι ευρωεκλογές είναι όντως ότι υπήρξε μια έντονη πολιτικοποίηση, αλλά δεν είχε το διακύβευμα για κυβέρνηση και για πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί στη χώρα μας. Ήταν και πιο χαλαρή ψήφος. Πολλοί κόσμος δεν πήγε καν να ψηφίσει. Άλλοι θέλαν να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας, οτιδήποτε, ο καθένας αισθανόταν ότι μπορούσε πιο χαλαρά να δώσει αυτό το μήνυμα στις ευρωεκλογές. Τώρα έχουμε ένα καθαρό διακύβευμα. Ψηφίζουμε πρωθυπουργό, ψηφίζουμε κυβέρνηση και ποια κατεύθυνση πάνω απ' όλα θα έχει η χώρα μας.
Άρα αυτό που αλλάζει είναι η ίδια η μάχη, που εγώ εκτιμώ πραγματικά ότι είναι μία ανοιχτή μάχη. Θα σας πω και ένα προσωπικό. Αυτό είναι αρκετό για να αλλάξει την άποψη ένα μέρος των ψηφοφόρων. Ναι, βέβαια. Και θα σας πω ακριβώς γιατί. Πρώτα απ' όλα, γιατί τώρα ο καθένας νιώθει ότι αποφασίζει για αυτό που τον αφορά, για το μέλλον του, τη δουλειά του, το πού θα πάει η χώρα μας. Γιατί επίσης ένας κόσμος ο οποίος μπορεί να είχε και προβλήματα και διαμαρτυρία απέναντι στην κυβέρνηση, τώρα το συλλογάται περισσότερο. Έχω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά τις τελευταίες μέρες, όχι στην αρχή. Γιατί ξέρετε, στα κυβερνητικά κόμματα η συσπήρωση γίνεται την τελευταία εβδομάδα πιο έντονη. Και βέβαια έχει συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό και η στάση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος βγαίνει και παρουσιάζει ένα καθαρό νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα για την κοινωνική ασφάλιση, όπως την επικουρική, όσον αφορά το δημόσιο, για το σταμάτημα των προσλήψεων, όσον αφορά ιδιωτικοποίηση δομών της υγείας. Ο Μητσοτάκης λέει ότι κέρδισε στις ευρωεκλογές και έπεσε το spread στο 2,12. Καλά, τώρα με αυτό την έννοια θα μπορούσα και εγώ να σας πω ότι εδώ και 6 μήνες έχουμε μια πολύ μεγάλη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, γιατί έχουμε βγει κυρίως από τα μνημόνια. Και σε κάθε περίπτωση, το ότι είναι ανοιχτή η μάχη, κύριε Κούτρα, φαίνεται και από τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είπε το πρωτάκουστο, απείλησε στην ουσία τον ελληνικό λαό, ότι θα πάει σε εκλογές το 15 Αύγουστο. Αν είσαι τόσο σίγουρος για την επικράτησή σου, δεν λες κάτι για τέτοιο. Για να στριμώξει τη γεννηματά. Ναι, αλλά και η κυρία Γεννηματά συνέβαλε, κύριε Φελέκη, όταν και αυτή βγαίνει και λέει ότι θα δώσει ψήφο ανοχή στον κύριο Μητσοτάκη και θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο όπως θα ήθελε ο κύριος Μητσοτάκη. Στην ουσία όλα αυτά καλλιεργούν και ένα κλίμα σε αυτόν τον, θα έλεγα, ενδιάμεσο χώρο, τον ευρύτερο προοδευτικό, ανθρώπων που δεν θέλουν τη συμπόρευση με τον Μητσοτάκη και άρα έρχονται και πλησιάζουν αυτή τη στιγμή τον Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Προοδευτική Συμμαχία. Και πάνω απ' όλα δείχνουν ότι είναι μια ανοιχτή εκλογική μάχη. Κύριε Ξενογεννακοπούλου, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο θέμα. Να πούμε ότι είναι 4,6. Στο βόρειο τομέα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Βόρειο.